για τα δύο γραφεία που πλησιάζονται, πολύ μικρά γραφεία, για 56.000 ευρώ, Βεραντζέρου 1. Πρόκειται για επαγγελματικά γραφεία που βγαίναν στο Σφυρίγμα. Διαμαρτυρηθήκαμε, κάναμε παρέμβαση στη συμβολιογράφο. Αυτή μας είπε, δεν ξέρω βεβαίως αν έχει προηγηθεί ή αν είναι κάτι το οποίο οφείλεται και στην κινητοποίηση την οποία γνώριζε ότι θα κάναμε, μας είπε ότι για αυτά τα δύο γραφεία δεν υπήρξε προσφορά. Επομένως, τουλάχιστον σήμερα δεν πρόκειται να βγουν σε φύγη, δεν πρόκειται να εκπληστηριαστούν. Αυτό το θεωρούμε εμείς πάλι μια μικρή επιτυχία. Βεβαίως, στην ίδια συμβολιογράφο εκπληστηριάζονταν και τα γραφεία. Τα εκπληστηρίαζε η Eurobank, μια τράπεζα η οποία έχει μια συμπεριφορά απαράδεκτη απέναντι στους δανειολήπτες, ιδιαίτερα ανάλγητη θα έλεγα. Λοιπόν, το εξωφρενικό, το παράδοξο, για να το πω πιο κομψά, είναι ότι η Eurobank αρπάζει τα γραφεία, τα δικά μας. Γίνεται ιδιοκτήτης στο γραφείο. Εδώ έχουμε το φαινόμενο, η τράπεζα που βγάζει στο Σφυρί το ακίνητο να σπέβδει μετά να το αγοράζει. Και νομίζω ότι αυτή η κίνηση ήταν προκατασκευασμένη, σχεδιασμένη και λειτουργήσε με έναν εκτελεστικό τρόπο η Eurobank. Δεν μας αρέσει καθόλου, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να έχουμε ιδιοκτήτη για τα γραφεία μας η Eurobank. Όπως έκανε αυτή την ευνηδιαστική κίνηση χωρίς να μας ενημερώσει, μια κίνηση η οποία ήταν άκρος, θα έλεγα, αλαζονική, αυταρχική, αν όχι και εκδικητική.